Λευκή νύχτα στη Χρυσούπολη. Κύριε Τσομπανόπουλε, κύριε Δήμαρχε Νέστου, πώς βλέπετε την όλη πρωτοβουλία μέχρι τώρα, έχει επιτυχία? Κοιτάξτε, ήταν μια νέα ιδέα που είχε ο Δήμος σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπόρων. Ξεκινήσαμε δειλά, αλλά βλέπετε ότι έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και αυτό που εισπράττουν σήμερα από την ώρα που ξεκίνησε να κάνουν τη βόλτα στον κεντρικό δρόμο της πόλης είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κατενθουσιασμένοι. Και οι καταστηματάρχες επίσης περιμένουν να το είχαμε οργανώσει καλύτερα. Σήμερα βλέπουμε και τα προβλήματα παράλληλα, οπότε του χρόνου θα είμαστε προετοιμασμένοι να έχουμε μια καλύτερη Λευκή Νύχτα, πάντα με στόχο και να βγει ο κόσμος έξω από τα σπίτια του, να βρεθούμε, να περπατήσουμε, κάτι που δεν κάναμε, αλλά και να τονώσουμε την αγορά την τοπική που είναι πολύ βασικό γιατί πραγματικά οι άνθρωποι υποφέρουν. Του χρόνου πιστεύετε ότι θα γίνει πάλι μόνο για τα Χριστούγεννα ή πιστεύετε ότι θα γίνει και κάποια άλλη ενδιάμεση ημερομηνία, όπως έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο στην Καβάλα? Όχι, τώρα που είδαμε λίγο ότι ο κόσμος πραγματικά ενδιαφέρεται και του αρέσει, θα το εξετάσουμε, να το δούμε και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου αν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Μάλιστα. Γενικώς εδώ πέρα η αγορά των Χριστουγέννων πώς κύλησε στη Χρυσούπολη? Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος, αν και είμαστε καινούργια διοίκηση, ξεκινήσαμε και κάναμε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αναφερόταν σε όλες τις ηλικίες, στα παιδιά κατά κύριο λόγο, στην τρίτη ηλικία, και κάναμε και αποκέντρωση των εκδηλώσεων. Την παραμονή όλες οι εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Κεραμωτής. Αύριο θα πάμε όλοι στον πρώην Δήμο Ρινού στη Λεκάνη, έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση και για τους εκεί ανθρώπους. Επίσης, ανοίξαμε το κοινωνικό μας πολυκατάστημα και βοηθήσαμε γύρω στους 800 ανθρώπους, δίνοντας τα βασικά προϊόντα για να κάνουν και αυτοί γιορτές. Οπότε πιστεύω ότι κάναμε παρέμβαση όπου μπορούσαμε. Μας άρεσε πάντως ότι ο στολισμός είναι αρκετά πλούσιος. Πλούσιος, όχι, να ξέρετε ότι κάναμε με μεγάλη οικονομία έγινε ο στολισμός. Κάναμε και πάρα πολλές αυτοσχέδιες κατασκευές μόνοι μας. Φροντίσαμε να δώσουμε λίγο χρώμα για να ξεχαστεί ο κόσμος, έστω και προσωρινά.